Σας καλωσορίζουμε όλους και όλες στη σημερινή εκδήλωση. Πριν ένα χρόνο αποχαιρετήσαμε όπως του έπρεπε, όπως το ήθελε και όπως άλλωστε το ζήτησε ο Μίκης Θοδωράκης. Αποχαιρετήσαμε τη μουσική μεγαλοφυΐα που άλλαξε και καθόρισε τα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα, αυτόν που χωρίς την παρουσία του θα ήμασταν αλλιώς. Αυτόν που έφερε την ποίηση στο τραπέζι του λαού, αυτόν που με τη μουσική του εκτόπιζε την ιτοπάθεια και έφερνε τον ήλιο στις καρδιές των ανθρώπων. Αποχαιρετούσαμε αυτόν που οι αγώνες και η μουσική ήταν τόσο δεμένα μέσα του. Αυτόν που είχε δηλώσει πως αν υπήρχε επιτύμβιο σημείωμα που θα επιθυμούσε να χαρακτεί πάνω στον τάφο του, αυτό θα ήταν «Πολέμησε το Δεκέμβρη». Σήμερα, ένα χρόνο μετά, συναντιόμαστε ξανά για να τον τιμήσουμε εδώ, στις ιστορικές φυλακές του Οροπού. Εδώ, που ο Μίκης φυλακίστηκε από τη Χούντα τον Οκτώβριο του 1969 και χρειάστηκε να ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών μετά την επιδείνωση της υγείας του, για να αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 1970. Ο Σωστακόβιτς, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Λόρενς Ολιβιέ, ο Ιβ Μοντάν ήταν μερικοί από τους οποίους δημιούργησαν επιτροπές για την απελευθέρωσή του. Σε τούτον τον τόπο γράφτηκαν ορισμένα από τα αγαπημένα τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει, ανεμίζοντας τις σημαίες μας χιλιάδες φορές. Το θρυλικό «Διότι δε συνεμορφώθη», για το οποίο ο ίδιος ο Μίκης αναφέρει. Σαν εκπρόσωπος του κρατουμένων, είχα πάει στο διοικητή και του είχα δώσει τις αιτήσεις όλων των κρατουμένων για τον Ερυθρό Σταυρό. Η γραμμή της διοίκησης ήταν ότι ο καθένας έπρεπε να πάει μόνος του να κάνει την αίτηση, μήπως εκεί ο διοικητής, μιλώντας του, να τον καταφέρει να κάνει δήλωση. Εμείς θέλαμε να είμαστε όλοι μαζί. Κι έτσι, ο ανθυπασπιστής μπήκε μέσα και μου έφερε όλο τον πάκο της αιτήσης και πάνω έγραφε «Επιστρέφονται, διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις». Είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω, αλλά τα μεγάφωνα είπαν ότι σήμερα απαγορεύεται η έξοδος. Είχα λοιπόν μπροστά μου τους στίχους αυτούς, τον πρώτο στίχο γραμμένο από τον διοικητή. Έγραψα το τραγουδάκι «Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ». Και το μεσημέρι, το βράδυ κατεβαίνουμε στο εστιατόριο. Τους τραγούδισα το καινούριο τραγούδι και μάλιστα εμήνυσα στο διοικητή ότι έχει και πνευματικά δικαιώματα, γιατί ο πρώτος στίχος είναι δικός του. Εδώ στις φυλακές του Οροπού, ο Μανώλης Χιώτης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, αποχαιρέτησε τον Μίκη, παίρνοντας το ρίσκο να προσεγγίσει στο Μόλο για να παίξει το σεπό της Αροδόσταμο. Οι φυλακές πλημμύρισαν με την αγαπημένη μελωδία που έφερε ο άνεμος, ενώ οι κρατούμενοι γέμισαν το σειρματόπλεγμα, τραγουδώντας «Της παγωνιάς αετόπουλο». Από εδώ, ο Μίκης Θοδωράκης έντισε με την υπέροχη μουσική του τον δικό του στίχο, που εξέφραζε τη δική του ζωή. «Μες στα σύρματα κλεισμένη, μα η καρδιά μας πάντα ορθή», για να συμπληρώσει με τη διαχρονική επίκληση «Λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό». Γι' αυτό και εμείς διαλέξαμε σήμερα να τον τιμήσουμε ακούγοντας και τραγουδώντας τα τραγούδια του εδώ. Γιατί μπορεί να πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τον τελευταίο αποχαιρετισμό, όμως, παρά τη φυσική πια απουσία, τα τραγούδια του, οι μελωδίες του, οι μουσικές του, ήταν, είναι και θα είναι πιστοί μας σύντροφοι. Σε όλες τις στιγμές. Στις αγωνίες, στις χαρές, όταν τα πράγματα στριμώχνουν, όταν χαμογελάμε. Μα πάνω απ' όλα, όταν σφίγγουμε το χέρι και νιώθουμε ότι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Νιώθουμε ότι όταν μελοποιούσε το στίχο που έλεγε «Κοντά σας όλη μου ζωή», στίχο που δώσαμε ως τίτλο στη σημερινή μας εκδήλωση, ίσως να μην σκεφτότανε ότι η δική μας ζωή συνεχίζει να κυλάει μαζί με το απέραντο έργο του. Ζυμωμένοι με τα τραγούδια του, που πλουτίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα όνειρα γενιών και γενιών. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς δεν ζήσαμε από κοντά τις εποποιίες του λαού μας, τις μεγάλες στιγμές της πάλης, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η μεγάλη ποίηση που έβαλε στο στόμα μας, αποτελεί στο πλάι της ιστοριογραφίας και των ντοκουμέντων μια ακόμα αφορμή για να βυθιστούμε στα ιστορικά γεγονότα. Γιατί η αλήθεια είναι πως αν κάποιος θέλει πραγματικά να συλλάβει, να κατανοήσει σε βάθος ιστορικά γεγονότα, στιγμές και καταστάσεις, μαζί με την επιστημονική γνώση, την επιτόπια αυτοψία και άλλα μέσα,
πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να προσεγγίσει και την τέχνη της αντίστοιχης περίοδου. Μόνο έτσι θα μπορέσει καλύτερα να κατανοήσει την αντιφατική κίνηση των γεγονότων. Μόνο έτσι θα νιώσει τα βαθιά κίνητρα και τα αισθήματα των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Και δεν υπάρχει στο μουσικό στερέωμα της Ελλάδας άλλος που να συνέδεσε τόσο πολύ την τέχνη του με την αγωνιστική πορεία του λαού μας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μουσικό έργο που να αντανακλά καλύτερα τις κορυφαίες στιγμές της πάλης του ελληνικού λαού. Τις ηρωικές στιγμές, το μεγαλείο, τη διαδικασία αφύπνισης, αλλά και τις προσωρινές ανάπαυλες ή και απογοητεύσεις, που όμως αναδεικνύονται πάντα ως τέτοιες, δηλαδή προσωρινές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας δουλειάς αποτελεί ο σχετικά άγνωστος δίσκος στην Ανατολή, γραμμένος στο Παρίσι το Δεκέμβρη του 1973. Γράφει ο ίδιος ο συνθέτης. Έτσι έγραψα το τραγούδι στην Ανατολή, εμπνευσμένο από τις γειτονιές όπου έζησα και άνοικα κι εγώ. Τις λέγαμε τότε τον καιρό της κατοχής Ανατολικές Συνοικίες. Εκεί άνοικα κι εγώ και εκεί δώσαμε τις μάχες ενάντια στον καινούριο κατακτητή, τους Άγγλους Ιμπεριαλιστές στα Δεκεμβριανά. Και εκεί πάλι θα αρχίσουμε σιγά σιγά την οργάνωση του λαού. Και είμαι βέβαιος πως τίποτα δεν πήγε χαμένο. Είχαμε μόνο ορισμένες τακτικές ήττες, αλλά τον πόλεμο τελικά θα τον κερδίσουμε εμείς. Ίσως λοιπόν το μυστικό που έρχεται από την Ανατολή, από τις Ανατολικές Συνοικίες, που έρχεται από τον ήλιο, που έρχεται από τη ζωή, να είναι αυτό. Γεια χαρά και καλή αντάμωση στους δρόμους και συνοικίες της Αθήνας. Ενώ στον ίδιο δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Μες στην ταβέρνα» που λέει «Ήσουν ωραίος σαν περνούσες μες στις γειτονιές. Μες στην καρδιά σου κουβαλούσες όλες τις καρδιές. Θυμάσαι τότε που πετούσες με πλατιά φτερά. Τώρα ο καθένας στην καρδιά σου την κλωτσοπατά». Αυτό το τραγούδι έγινε σαν άμνηση εκείνων των καιρών που γυρνάγαμε στις γειτονιές με ένα γαρίφαλο στο κόκκινο σταυτί και με κάτι άλλο στην κολότζεπη. Έγραφε περιγράφοντας με τρόπο ποιητικό την τροπή που πήραν τα πράγματα με την ήττα το Δεκέμβρη και μετά με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Μα δεν έμεινε σε μια στήρα απογοητευτική νοσταλγία, αλλά κατέληγε σε ένα κάλεσμα για να σηκώσει πάλι ο λαός το τρανό του ανάστημα. Βγάλε πάλι την ψυχή σου στο Σεριάνι, μες στις γειτονιές. Να γιομίσει η ζωή σου γλυκές φωνές και με πασχαλιές. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η τέχνη του Μίκη Θοδωράκη, όπως και όλων των μεγάλων που μπόρεσαν να εκφράσουν την εποχή τους, δεν είναι απλά πηγή αισθητικής απόλαυσης, αλλά μέσω της αισθητικής απόλαυσης μπορεί να γίνεται και εφαλτήριο για την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, για τη διαμόρφωση μιας συνειδητής, πρωτοπόρας τάσης, ένα κάλεσμα για λαϊκή ανάταση. Όταν πέρυσι αποχαιρετούσαμε τον Μίκη, δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανοιχτούν διάπλατα στον κόσμο όλοι οι θησαυροί της μουσικής του, ιδιαίτερα στη νεολαία. Πάντα βέβαια είχαμε έγνοια γι' αυτό και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ποτέ δεν αφήσαμε τα πράγματα στην τύχη τους. Όμως τη χρονιά που πέρασε, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ γέμισαν με τις νότες της μουσικής του. Τα αφιερώματα στο ριζοσπάστηκε στον οδηγητή μπήκαν σε δεκάδες χώρους δουλειάς, σχολεία και σχολές. Οι κομμουνιστές δάσκαλοι μίλησαν σε χιλιάδες μαθητές για τη ζωή και το έργο του. Το κόκκινο αερόστατο, με ειδικό ένθετο, άγγιξε εκατοντάδες παιδικές καρδιές. Δεν υπήρξε απεργία, συγκέντρωση, διαδήλωση που να μην βαδίσαμε στο ρυθμό της λαμπρής. Δεν υπήρξε εκδήλωση που να μην ανέμισε η κόκκινη σημαία με χιλιάδες στόματα να σηκωτραγουδάνε «Με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός». Και αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε γιατί πιστεύουμε πως φέρνοντας τη νέα γενιά σε επαφή με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, την φέρνουμε σε επαφή με ένα μεγάλο λαϊκό επίτευγμα. Η τέχνη του είναι πραγματικά ένα δημιούργημα της εποχής του. Η συμμετοχή του στην ίδια την πάλη είναι το καθοριστικό στοιχείο, τόσο στα μεγάλα συμφωνικά του έργα, όσο και στα πιο λαϊκά στους κύκλους τραγουδιών που καθιερώνει. Λέγοντας αυτό, καθόλου δεν υποτιμάμε το τεράστιο μουσικό του ταλέντο, προϋπόθεση της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, αλλά και ανεπτυγμένο στις δοσμένες συνθήκες. Άλλωστε, όπως και ο ίδιος είχε πει, φαίνεται πως το ταλέντο μου, σαν μια παράξενη μπαταρία, εκεί μέσα γεμίζει. Μέσα στη ζεστασιά της χειραψίας, μέσα στο αετήσιο βλέμμα του συναγωνιστή, μέσα στις ιαχές των συλλαλητηρίων και στη βοή της μάχης. Όμως το ταλέντο δεν έρχεται μόνο του. Για να φυτρώσει, του πρέπει στρώμα παχύ ευαισθησίας. Αυτό σημαίνει πως ο αληθινός καλλιτέχνης δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν γύρω του οι άλλοι βογκούν, ταπεινώνονται, πεινούν, τσακίζονται. Τότε η ευαισθησία αυτή γίνεται ευθύνη και φαίνει τον καλλιτέχνη μέσα στο λαό. Μπορούμε να πούμε πως είμαστε λοιπόν τυχεροί, γιατί είναι πραγματικά ευτυχής η στιγμή
που συναντιούνται το μουσικό ταλέντο, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και η πρωτοπόρα αγωνιστική στάση του καλλιτέχνη. Σε τέτοιες στιγμές η τέχνη μεγαλουργεί. Και η τέχνη που γράφτηκε στις παρτιτούρες και τα τετράδια του Μίκη Θεοδωράκη, η τέχνη που καταγράφονταν στο μυαλό του ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη στη Μακρόνισσο όταν έγραψε την πρώτη του συμφωνία, είναι πραγματικά μεγαλειώδης. Έχουμε γι' αυτό και ένα επιπλέον καθήκον. Να διαμορφώσουμε ένα ευρύτερο μορφωτικό πολιτιστικό ρεύμα, μέσα στο οποίο και οι νέοι καλλιτέχνες να έρχονται σε επαφή με το σύνολο του έργου του, να το μελετούν, να διδάσκονται. Όπως περιγράφει και ο μύθος του Αντέου, έπαιρνε δύναμη όταν πάταγε στη γη, ζώντας και τραγουδώντας τους αγώνες του λαού, και την ίδια στιγμή μελετούσε βαθιά τη μεγάλη τέχνη. Ο ίδιος έλεγε ότι είχε μία δίψα ανελέητη για να μάθει τη γλώσσα του Μπαχ, του Χέντελ, του Μότσαρτ, του Μπετόβεν, του Μπερλιόζ, του Βάγκνερ. Σήμερα, νέοι καλλιτέχνες κάνουν προσπάθειες. Είμαστε βέβαιοι πως όσο το κίνημα θα ανασυγκροτείται και θα φουντώνει, τόσο θα γράφονται τραγούδια, θα δημιουργούνται έργα τέχνης που θα απαντάνε στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής, δίνοντας όθηση προς τα εμπρός, αλλά και το αντίθετο. Το πόσο ψηλά θα φτάσουν δεν το ξέρουμε. Θα είναι και αυτό μια μάχη. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Ακόμα και αν στα μεγάλα ύψη φτάνουν λίγοι. Σε κάθε περίπτωση, η στράτευση των καλλιτεχνών στο πλάι του λαού θα προσδίδει στο εργατικό και ευρύτερα λαϊκό κίνημα δυναμική και πολυμορφία. Θα συμβάλλει στην ίδια την ανάπτυξη του κινήματος. Γιατί η επαφή των εργαζομένων με την τέχνη και τον πολιτισμό μπορεί να τους εξοπλίσει με μεγάλα ηθικά και πνευματικά εφόδια, χρήσιμα για την αντοχή, τον ενθουσιασμό, την εφευρετικότητα στις μεθόδους της πάλης. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Ότι η γνωριμία με τη μεγάλη τέχνη απαιτεί κι άλλα. Αυτό που μπορεί να δώσει φτερά είναι η μέθοδος ανάλυσης, κατανόησης και παρέμβασης στην πραγματικότητα, η μαρξιστική κοσμοθεωρία, η επαφή και η αφομοίωση της θεωρίας του επιστημονικού κομμουνισμού. Στο τελευταίο σημείωμα που άφησε στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε ότι φτάνοντας στο τέλος της ζωής του, οι λεπτομέρειες σβήνουν και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Είναι γνωστό ότι υπήρξαν περιπτώσεις που οι δρόμοι δεν ταυτίστηκαν, που υπήρξαν διαφωνίες. Το ίδιο γνωστό όμως είναι ότι αυτές δεν στάθηκαν ικανές για να μην δει ότι τις μεγάλες του στιγμές τις έζησε μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε συμπόρευση μαζί του. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είχε μία συνηθισμένη ζωή. Τιμήθηκε, αγαπήθηκε, η φήμη του έφτασε στα πέρατα της γης. Τον τραγούδησαν οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές, όπως η Edith Piaf, τα μεγαλύτερα συγκροτήματα και σε μεγάλη ποικιλία, όπως οι Beatles. Έπαιξαν τη μουσική του φημισμένες ορχήστρες. Γνωρίστηκε με ιερά τέρατα της τέχνης παγκόσμια. Ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη. Κι όμως, οι πιο σημαντικές στιγμές για αυτόν, το μεγάλο μέγεθος της ζωής του, ήταν όταν βρέθηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό κράτησε ως απόσταγμα της ζωής και του έργου του. Ο Μάρξ, μόλις 17 χρονών, έγραψε. Όποιος δημιουργεί μόνο για τον εαυτό του, μπορεί βέβαια να γίνει διάσημος, πολυμαθής, μεγάλος σοφός, εξαιρετικός ποιητής. Ποτέ όμως ολοκληρωμένος άνθρωπος, πραγματικά μεγάλος. Η ιστορία θεωρεί πραγματικά μεγάλους, ιδιαίτερα εκείνους τους ανθρώπους που εξευγέννησαν τον εαυτό τους δουλεύοντας για το σύνολο. Η πείρα επαινεί σαν τον πιο ευτυχισμένο, εκείνον που χάρισε ευτυχία στους περισσότερους. Παίρνοντας υπόψη όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι η ευτυχία δεν είναι απλά να είσαι πετυχημένος στη δουλειά σου, ακόμα και αν είσαι εξαιρετικά πετυχημένος. Ευτυχία δεν είναι να ξεχυλίζεις από ταλέντο και προσόντα, να είσαι καλός οικογενειάρχης, να έχεις ταξιδέψει και αναγνωριστεί. Η ζωή του ανθρώπου ολοκληρώνεται και η ευτυχία του μεγεθύνεται όταν παλεύει για να χαρίσει ευτυχία στους περισσότερους, όσες και όποιες θυσίες και αν απαιτεί αυτό. Μόνο έτσι δικαιώνεται και γίνεται ευτυχισμένη η ζωή, όταν ο σκοπός, το νόημά της, δεν αφορά μια στενή προσωπική φιλοδοξία, ξεφεύγει από τα όρια του σπιτιού, των φίλων, του κύκλου και αγκαλιάζει όλη την κοινωνία, όταν αντιστοιχείται με την απέτηση και τη δυνατότητα του καιρού να καταργηθεί η εκμετάλλευση, να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και τα πιο ευτυχισμένα χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη ήταν αυτά που έζησε στο πλάι του Κουκουέ,
όπως δήλωσε και ο ίδιος στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή για να τιμήσει τα 90 χρόνια της ζωής του το 2015, την περίοδο που ο ίδιος δήλωνε παρόν και στο δίκαιο αγώνα του λαού μας για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντεργατικών εφαρμοστικών νόμων τους. Έλεγε τότε: «Τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τα έζησα στις γραμμές του ΚΚΕ. Εθνική αντίσταση, εμφύλιος πόλεμος, οι διώξεις που ακολούθησαν την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, η βαθιά παρανομία με την ένοπλη προσπάθεια το 1944 μέσα στην Αθήνα που πνίγηκε στο αίμα, η Ικαρία και η Μακρόνησος, η αναγεννητική προσπάθεια μέσα από την ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες, η παράνομη δράση με την ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου 10 μέρες μετά την επικράτηση της Χούντας, αργότερα υποψήφιος δήμαρχος του ΚΚΕ στην Αθήνα και τέλος η εκλογή μου ως βουλευτής του κόμματος το 1981 και το 1985. Αυτά τα λόγια είναι πλάι στην αξεπέραστη μουσική του μία μεγάλη παρακαταθήκη. Μία δικαίωση που τοποθέτησε τις μεγάλες αξίες και τα μεγάλα μεγέθη στη θέση τους, που του έδωσε τη θέση που του πρέπει στην ιστορία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα χρόνο μετά την απώλειά του επιλέξαμε να συναντηθούμε εδώ, στις παλιές φυλακές, γιατί για εμάς, όπως και για τον Μίκη, δεν είναι απλά ένα στίχος το «Μη ξεχνάς τον οροπό». Δεν ξεχνάμε ανάμεσα στα άλλα ότι το καλοκαίρι του 1968 μεταφέρανε εδώ μια ομάδα περίπου 70 νέων 20 με 30 χρόνων κρατουμένων από το Λακί της Λέρου. Στόχος ήταν, απομακρύνοντάς τους από τους έμπειρους συγκρατούμενούς τους, να τους ασκήσουν πίεση για να υποχωρήσουν. Η Χούντα πίστεψε ότι οι νέοι βλέποντας εδώ, μπροστά στα μάτια τους και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, τη ζωή να συνεχίζει να κυλά, ενώ οι ίδιοι ήταν δέσμοι, ότι θα άλλαζαν δρόμο, θα έσπαγαν. Διαψεύτηκαν πλήρως, καθώς οι νεολαίοι οργάνωσαν τη ζωή στη φυλακή και απάντησαν με απεργία πείνα στην τρομοκρατία και στις πιέσεις για να υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Κάποιοι σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας. Επιλέξαμε να έρθουμε εδώ γιατί δεν ξεχνάμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την ιστορία αυτού του τόπου. Όπως ποτέ δεν ξεχνάμε τι είναι αποφασισμένο το αστικό κράτος να κάνει για να αντιμετωπίσει το λαϊκό κίνημα και ιδιαίτερα τους πρωτοπόρους αγωνιστές, τους κομμουνιστές. Είτε με τη βία, είτε με την ενσωμάτωση και σε συνδυασμό, πάντα η αστική τάξη και το κράτος της θα επιδιώκει να εξοντώσει τη δυναμική και το ριζοσπαστισμό του κινήματος, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα στριμώχνουν, όταν οι αντιθέσεις τους οξύνονται σε βαθμό που δεν μπορούν να τις συμφιλειώσουν, όταν ετοιμάζουν νέα μεγάλα δεινά για τους λαούς. Γι' αυτό και τώρα, καθώς εξελίσσεται το αιματηρός ιμπεριαλιστικός πόλεμος, με συμμετοχή της χώρας μας που έχει γίνει απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, καθώς εκτινάσεται η ακρίβεια και η ανέχεια ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης ενέργειας και της εμπορευματοποίησης των πάντων, γι' αυτό και τώρα εντείνονται τα σχέδια ενσωμάτωσης, εκφοβισμού, ανάσχεσης της λαϊκής δυσαρέσκειας. Για άλλη μια φορά στείνουν την παγίδα της κυβερνητικής εναλλαγής για να εκτονώσουν και να εγκλωβίσουν τη λαϊκή οργή, να διασφαλίσουν με καλύτερους όρους τη σταθερότητα του σάπιου βάρβαρου συστήματος. Και την ίδια στιγμή εντείνει την προσπάθεια να τρομοκρατήσουν το λαό, να τον ερεθίσουν στη λογική ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν, το ζήτημα ότι τάχα είναι παρακολουθήσεις να είναι νόμιμες και δημοκρατικές. Βγάζουν λάδι όλο το ζωφερό θεσμικό πλαίσιο που για δεκαετίες στείνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, διονύοντας και προετοιμάζοντας το βούρκο. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι αυτό που φοβούνται περισσότερο, γι' αυτό και αν συγχρονίζουν διαρκώς και τα κατασταλτικά μέτρα, αλλά και τα καθρεφτάκια που προσφέρουν για να μην πάρει η λαϊκή οργή διαστάσεις, είναι να μην στοχεύσει ο λαός με ανυποχώρητο αγώνα τον πραγματικό το αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από την οικονομική κυριαρχία και εξουσία του κεφαλαίου και των διεθνών συμμάχων του. Αυτό λοιπόν που φοβούνται περισσότερο, αυτό πρέπει να τους προσφέρει απλόχερα ο λαός, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», σηκώνοντας το ανάστημά του με σημαίες και με τα μπούρλα, με τα μεγάλα μεγέθη, με τη σημαία του ΚΚΕ που κυματίζει και λάμπει όντως ο ουρανός, που μελετάει, διδάσκεται και προχωράει μπροστά, πέρα από το φράγμα που δημιούργησαν οι αντεπαναστατικές ανατροπές πριν 30 χρόνια και ξεδοντιάζει στην πράξη τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος της ταξικής πάλης, που προχωρά συνειδητά και με σχέδιο, ανοίγοντας δρόμο για την ευτυχία των ανθρώπων, προσπερνώντας όλα τα εμπόδια, χαράσοντας νέες διαδρομές, πατώντας πάνω στα χνάρια της ιστορίας, πετώντας τη σκόνη της παραπλάνησης, τη διαστρέβλωσης. Και στην κόντρα με τη διαστρέβλωση,
Είχε και εδώ το δικό του ρόλο ο Μίκης Θοδωράκης. Θύμωνε με τη θεωρία των δύο άκρων, αυτή που αποτελεί επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργίζονταν, απαντούσε και έβαζε τα πράγματα στη θέση τους όπως έκανε το 2017, όταν έγραφε σε γνωστή αστική εφημερίδα, κατακέλλοντας την αντικομουνιστική της ιστερία. Αν έλειπε ο κόκκινος στρατός και ο Στάλιν, τι θα είχαμε σήμερα? Άραγε το σκεφτήκατε? Ποιος θα εμπόδιζε το Χίτλερ να γεμίσει την Ιφίλιο με χιλιάδες Άουσβιτς? Φαντάζεστε την Ελλάδα γεμάτη με στρατόπεδα εξόντωσης? Πιστεύω ότι εύκολα μπορείτε να κατανοήσετε το θυμό μου, γιατί για μένα, όπως και για χιλιάδες άλλους, η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο. Μέσα λοιπόν στους μεγάλους αγώνες που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα, είμαστε σίγουροι ότι θα μας ενθαρρύνουν περισσότερο, θα μας πεισμώνουν αταλάντευτα, θα μας οδηγούν με αποφασιστικότητα τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Παραμένει κοντά μας, γενιές και γενιές ζουν και θα ζουν με τη μουσική του. Είμαι δημιουργός, νικώ το χρόνο και το θάνατο, σκεφτόταν και έγραφε στα μπουντρούμια της Μπουμπουλίνας, όταν εμπνεύστηκε το έργο του «Ο ήλιος και ο χρόνος». Ναι, η δημιουργία του, το έργο του νίκησε, και τον χρόνο και τον θάνατο, για πάντα. Ένα μικρό κομμάτι από το αθάνατο και απέραντο έργο θα απολαύσουμε στη συναυλία που ακολουθεί. Γι' αυτό και ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, το Μανώλη Ανδρουλιδάκη για την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της ορχήστρας, που αποτελείται από τους μουσικούς Γιώργο Κατσίκα, Περικλή Μαλακατέ, Νίκο Παπαναστασίου, Στάθη Σαβίδη, Ορφέα Τσαξίρα και Μαρίνα Τσοκάνη. Απολαμβάνοντας μαζί τους τις φωνές της Ρίτας Αντωνοπούλου, της Βιολέτας Ίκαρη, του Δημήτρη Κανέλου, της Πολυξένης Καράκογλου, της Μαριλίζας Λούτζη και του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Καλή συνέχεια.